κατέβουμε. Τα πρώτα υλικά προτού να μπει το αλεύρι. Κοιτάξτε πώς το πιάνει τον κορίτσι, δεν μασάει. Είσαι μαγείρισα, μωρή. Είσαι. Η αλήθεια το πας, είναι δεν πας. Ότι βλέπω, το πιο βλέπω ωραίο ότι η Τζέιν πράγμα... τα πηγαίνει εδώ. Τα πηγαίνει γλυκά, τέτοια. Γύρω-γύρω, εσύ. Το πιο ωραίο το βασικά το... όμως είναι να μην μαγειρεύεις με γάντια. Καλά είναι να πλένεις πολύ καλά τα χέρια σου και να μαγειρεύεις χωρίς τα γάντια. Συμφωνώ. Δηλαδή... ναι, να πιάνεις το φαγητό, να το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έχουμε και το αλάτι. Θα μου ανοίξει λίγο το αλάτι και τα κάνω όλα με ένα χέρι. Καταλαβες. Α, και εσύ με ένα χέρι τα κάνεις όλα. Έλα, Ελισάβετ, άνοιξε το λίγο στην καρδιά μου. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε μετρήσει το αλάτι και το πιπέρι. Πόσο θες να εξηγηθώ. Θέλει λίγο, δεν έχει τόσο λίγο. Θέλει κι άλλο. Αλατάκι θέλει. Είναι χοντρό αυτό, δεν σε πειράζει. Όχι, καθόλου, καθόλου. Δεν το κάνουμε λύσα, δεν θέλει κι άλλο. Και άλλη φέτα λέει, και άλλη. Λοιπόν, βάλαμε το κολοκύθι, βάλαμε τη φέτα. Βάλαμε το λάδι μας, το αλάτι, το πιπέρι, τα αυγά. Λοιπόν, και αρχίζουμε τώρα σιγά. Έχουμε αλείψει το πανηγύρι αυτό, ρίξαμε και από κάτω. Θες να ρίξω κι άλλο από αυτό ή τόσο εντάξει είναι. Νομίζω ότι μπορείς να βάζεις ελάχιστα λίγο ακόμα, πιο πολύ στις γωνίες. Α, αυτό ήθελα πριν να πω. Αυτό το πράγμα που πρέπει να προσέξουμε... Ναι. Επίσης την πατζίνα για να ψηθεί καλά είναι προθερμένος ο... Προθερμασμένος. Προθερμασμένος. 200. Είναι... ωραία. Μια χαρά είναι. Ότι δεν κάνει να είναι πιο παχύ από ένα δάχτυλο. Για να ψηθεί ωραία και ομοιόμορφα. Και θα φουσκώσει κιόλας. Ναι. Δεν φουσκώνει πολύ. Το πιο ωραίο πράγμα είναι ότι παίρνει ένα πάρα πολύ ωραίο χρυσαφή χρώμα. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα, μου λέγανε, α, τι συσκευα. Όχι. Κοίτα, αυτό είναι το καλό με τις γυναίκες. Καταφέρνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί. Δεν είναι μόνο τα δύο. Η Έλενα Παπαρίζου τα καταφέρει δύο πράγματα. Και μασάει τσίχλα και προχωράει. Εκεί περπατάει. Εγώ θέλω να πω ότι η ποδιά σου είναι πάρα πολύ σεξι. Ναι, η ποδιά σου είναι πολύ. Για πες. Την έχει φτιάξει ο Αποστόλης Μητρόπουλος. Θέλω να τη σφίξω λίγο. Ο Απόστολος είναι Θεός. Αλλά και αυτό που φοράς είναι Απόστολος. Όλα είναι Απόστολος σήμερα. Που έχει εκεί με το... Ναι, με τον Αποστολάκο. Είναι πολύ πανκέτα. Πάντα δηλαδή, πανκέτα. Είναι πανκέτα η μαγείρισα. Έλενα Παπαρίζου, η γυναίκα που κάνει άλλο με το ένα χέρι και άλλο με το άλλο. Έχεις κολλήσει τώρα εσύ, άτιμε. Αλλά δεν μπορώ τώρα πια, πάει, τελείωσε. Τόσα χρόνια σε πειράζω, τώρα δεν μπορώ. Γιατί εσύ θα σταματήσει αυτός ποτέ να πειράζει. Όχι, ποτέ. Εγώ δεν πιστεύω, μπορώ, είναι στο τώρα... χαρακτή, είναι στο γονίδιο. Φοβάμαι δηλαδή, το γαμπρό σου, λέω, άσε με. Είπε το ζώδιο, πως είστε τρελή. Και δεν φωνάστε, δεν φοβάσαι τη γυναίκα σου, θα μου πει. Όχι, η γυναίκα μου με σένα μου έχει πει, πειραζέ την όσο θες. Διότι δεν παίζεται το κορίτσι. Δεν μου λες θα την προλάβουμε. Πάμε. Εύχομαι. Θέλει περίπου μία ώρα. Εντάξει, προλαβαίνουμε. Μακάρι. Έχεις εδώ δύο. Έχω δύο, Έχουμε ζεστά. Διότι και θα μαγειρέψεις και θα ψήσεις. Μετά θα σφουγγαρίσεις. Α, μετά, ναι, και μετά θα μιλήσεις. Καμία πρόβα και μετά θα. Μία πρόβα νηφικού. Μία πρόβα νηφικού. Κάτι. Θα κάνει πρόβα νηφικού, αυτό είναι σίγουρο για να δούμε. Θα διαλέξουμε. Να δούμε εκεί πέρα ποιο είναι το πιο ωραίο. Του θες μήνυ ή μακρύ, ρε. Ποιο? Το νηφικό. Δεν έχω αποφασίσει. Το θέλεις μπούστο ή καλυμμένο? Μπούστο, δεν θέλω μπούστο. Όχι, δεν θέλεις μπούστο. Όχι. Ουγγαρέζε έχασες. Η αλήθεια είναι ότι έχεις σφίξει πάρα πολύ, παιδιά, άρα δεν χρειαζόμαστε. Ποιο το στήθος? Αλλά λέτε. Σε σχέση με το κολοκύθι, παιδιά. Α, το κολοκύθι. Ναι, να σου πω.